Όλα τα αθλητικά βλέμματα θα είναι στραμμένα απόψε στα κανάλια της ΕΡΤ, καθώς η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ1 φιλοξενούν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. 9 και 4, 5ο τελικός, ο τελικός των τελικών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απευθείας στην ΕΡΤ3. Στις 10 η πρεμιέρα του γύρω 2024 στην ΕΡΤ1. Γερμανία-Σκωτία είναι το παιχνίδι που ανήκει την αυλαία. Μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής ασφαλώς είναι αφιερωμένο σε αυτά τα δύο παιχνίδια και γενικά στον απόϊχο που θα έχουμε από αυτά τα ματς. Πάμε καταρχήν να ασχοληθούμε με τον αγώνα στο μπάσκετ, γιατί κρίνεται ο πρωταθλητής. Απόψε γύρω στις 11 και 4, το 11.30, λογικά θα έχουμε νέο πρωταθλητή Ελλάδος. Ο Γιάννης Νάτου είναι στην Αθήνα. Θα τον καλησπερίσουμε να δούμε τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες, από το παιχνίδι. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, τελευταίο ματς. Δεν έχει άλλο. Είναι παιχνίδι χωρίς αύριο. Αν για τα προηγούμενα λέγαμε ότι υπάρχει μια κρισιμότητα, αυτό είναι πια παιχνίδι χωρίς αύριο. Πραγματικά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από το 0-2, εκεί που τα πάντα έδειχναν δύσκολα. Έκανε το μεγάλο διπλό στο ΣΕΦ και πλέον παίζει με το πλεονέκτημα έδρας τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του το έχει κάνει. Έχει κερδίσει μια φορά μέσα στο ΆΚΑ, σε αυτή τη σειρά. Κατά συνέπεια, τα πάντα δείχνουν ανοιχτά πριν από τον Τζάμπορ. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες. Αργά το βράδυ μετά τον τέταρτο τελικό κυκλοφόρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα εισιτήρια και νωρίς το πρωί ανακοίνωσε sold out. Για να καταλάβετε, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ακόμα και εμείς γινόμαστε δέκτες αυτού του ενδιαφέροντος για να μπορέσει κάποιος να μπει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες δεν έχουν μυστικά. Μετά από όσα έχουν προηγηθεί, είναι ξεκάθαρο ότι η θέληση είναι αυτή που θα κρίνει το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα θα παίξει προφανώς το δικό της ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες γνωρίζουν τι πρέπει να προσέξουν, αλλά και πού πρέπει να χτυπήσουν απέναντι στην άμυνα που θα έχει ο αντίπαλος. Βέβαια, Τάσο, καταλαβαίνεις ότι το τεταμένο κλίμα δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Βλέπουμε πολύ καλούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά, το τεταμένο κλίμα έξω από τις τέσσερις γραμμές που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Με το πόλεμο ανακοινώσεων, έτσι. Με το πόλεμο ανακοινώσεων που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο εμείς προσπαθούμε να μην το συμμεριστούμε. Δηλαδή, εμάς μας αφορά ότι συμβαίνει μέσα στις τέσσερις πλευρές του παρκέ. Από εκεί πέρα, βέβαια, είχαμε την κλήρωση των διαιτητών και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εξέφρασε δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση, γιατί ήταν ορισμός, δεν ήταν κλήρωση, για την τοποθέτηση του διαιτητή Πουρσανίδη στον αγώνα. Από τη δική του πλευρά, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει εκφράσει από προηγούμενο αγώνα, από το πρώτο παιχνίδι της σειράς δηλαδή, την δυσαρέσκειά του για τον διαιτητή Καρπάνο. Καταλαβαίνεις ότι και σε αυτό το κομμάτι προσπάθησαν οι άνθρωποι της ΚΕΔ να έχουν μια ισορροπία πριν από τον αγώνα. Το καλό θα είναι για μας να μην εστιάσουμε πολύ στους διαιτητές, αλλά σε αυτά τα οποία θα κάνουν οι δύο προπονητές και οι παίκτες τους πάνω στο παρκέ. Γιάννη, απονομή, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός το ματς και τον τίτλο, φυσικά θα γίνει ασφαλώς το ΆΚΑ. Προβλέπετε κάτι σε περίπτωση που κερδίσει ο Ολυμπιακός για μετά? Ναι, δεν θα γίνει στο ΆΚΑ, θα γίνει στο ΣΕΦ, όταν επιστρέψει η ομάδα στον Πειραιά. Βέβαια, η απονομή είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, Τάσο. Είναι πολλά. Όχι, απλά το είπαμε οριστικά για λόγους ενημέρωσης, έτσι αυτό είναι το. Ναι, ναι, και ευταξίας θα έλεγα, θα προσέθετα εγώ. Είναι τα αγωνιστικά πλάνα τα οποία μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εμφάνισε μια front line με τον Μιλουτίνοφ να είναι κουρασμένος πριν από δύο βράδια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γεγονός που κόστισε στον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός με τις ισχυρές προσωπικότητες Σλούκας, Ναν, Λεσόρ και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά στο διπλό του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα δούμε προς τα πού θα γύρει η πλάστικα. Πάντως, επειδή είναι ένα παιχνίδι knockout με την πλάτη στον τοίχο και οι δύο ομάδες ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό αγωνιζόμενος στην Βαρκελόνη
όταν έσπασε την έδρα της Μπαρτσελώνα για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δε το έχει κάνει σε άλλες 4 περιπτώσεις στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνεις ότι και οι δύο ομάδες είναι μπαρουτοκαπνισμένες. Γνωρίζουν πώς να παίξουν τέτοιου είδους αγώνες. Και βέβαια από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα πάντως είναι ένας αγώνας τον οποίο θα τον κοιτάξει όλος ο μπασκετικός κόσμος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα προσθέτω εγώ, Γιάννη. Ναι, όλος ο μπασκετικός κόσμος, ενώ όλος ο μπασκετικός πλανήτης. Έτσι. γιατί πολύ απλά έχουμε το 1 και το 3 της φετινής Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Κέντρικ Ναν, που είναι ένας παίκτης που είχε πρωταγωνιστήσει στο NBA με τους Miami Heat. Τώρα φέτος πρωταγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό και βέβαια και για αυτό το λόγο θα κοιτάξουν τον αγώνα. Ωραία. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Yeah. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, όπως ανέφερα και νωρίτερα, Τάσο, γίνονται τιτάνιες προσπάθειες για να μπορέσει κάποιος να μπει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων απόψε, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το sold out και μετά. Σωστά, για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό ρεπορτάζ το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.